Eurogroup. Όπως ξέρετε, τη Δευτέρα μετά το τελευταίο Eurogroup, πήραμε την απόφαση να υπάρξει μια επιμήκυνση του προγράμματος. Είχαμε μια σύντομη συζήτηση για την Ελλάδα σήμερα, ιδίως όσον αφορά τις διεργασίες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αρχίσει ήδη αφού είχαμε πάρει εκείνη την απόφαση. Συμφωνήσαμε σήμερα ότι δεν υπάρχει περαιτέρω χρόνος να χαθεί. Οι συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδος και των θεσμικών φορέων πρέπει να αρχίσουν μεθαύριο. Και πρέπει να αρχίσουν μεθαύριο για να μπορεί να έχουμε μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προγράμματος. Οι θεσμικοί φορείς θα έχουν επαφές με την Ελλάδα στις Βρυξέλλες και εκ παραλλήλου τεχνικές ομάδες των θεσμικών φορέων θα εμφανιστούν στην Αθήνα, όπου θα τους καλωσορίσουν, γιατί ακριβώς θα πρέπει πραγματικά να κοιτάξουν από κοινού τι έχει γίνει και τι υπολείπεται. Όλα αυτά από μεθαύριο. Υπεγραμμίσαμε για άλλη μια φορά την ανάγκη μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμικών φορέων και υπογραμμίσαμε στο σημείο αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες ούτε η επαναχώρηση σε στοιχεία τα οποία έχουν ήδη αποφασίσει. Στοιχεία τα οποία έχουν αποφασιστεί θα πρέπει να είναι αποδεκτά και σεβαστά από όλους. Να πω και κάτι σε σχέση με τις διαρθρωτικές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το θέμα της παροχής υπηρεσιών. Τους τελευταίους μήνες είχαμε συζητήσει όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. Είπαμε τι σημαίνει η επιβάρυνση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τις ηλεκτρονικές εξελίξεις, με την ανάγκη επενδύσεων και σήμερα ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών. Πρώτα απ' όλα δύο λόγια για την Ελλάδα, για να συμπληρώσω αυτά που είπε μόλις ο Γερούν. Συμφωνήσαμε πλήρως, δεν είχαμε μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τελευταία τεκτενόμενα στην Ελλάδα, δεν είναι ο ρόλος του Eurogroup άλλωστε. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα πρέπει να υπάρχει μια τεχνική εργασία που είναι ευθύνη των θεσμών. Εμείς λοιπόν θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά αυτό που είναι απαραίτητο επί του παρόντος είναι να επιταχύνουμε την προετοιμασία των μεμονωμένων μέτρων, των νομοθετικών παρεμβάσεων, των νομοθετικών μέτρων, έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί από την ελληνική πλευρά και οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει απαραίτητες να γίνουν σεβαστές. Έχει ανοίξει ο δρόμος για την παράταση του προγράμματος. Είναι συνεπώς απαραίτητο από αυτή τη στιγμή και μετά να δούμε αυτές αποφάσεις αποτελεσματικές. Θέλουμε αυτές οι αποφάσεις να περνούν από το κοινοβούλιο και να αφορούν στο διοικητικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν τεχνικές εργασίες σε συνεννόηση με τους θεσμούς, μια εργασία που δεν είναι απαραίτητος εύκολη, διότι δεν πρέπει να χάσουμε άλλο καιρό. Ο Γερούν είπε ότι από την Τετάρτη θα αρχίσουν αυτές οι εργασίες. Είναι λοιπόν απαραίτητο εφ' εξής να είμαστε σε αγαστή συνεργασία και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Είχα την τιμή πριν μερικές μέρες να βρίσκομαι στη Βενεδία σε ένα συνέδριο μαζί με τον ομόλογό μου, τον Πιέρ Κάρλο Παντουάν, και βεβαίως άλλους εξαιρετικούς συμμετέχοντες, όπως για παράδειγμα ο τέος Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, ο Τζούλιο Τρεμόντι, και πάρα πολλοί άλλοι ενδιαφέροντες, και ο Λορέντζο Μινισμάκη κτλ. Στο πλαίσιο εκείνης της συνομιλίας, του συνεδρίου, μάλιστα πέραν της δικής μου ομιλίας, ερωτήθην για το λεγόμενο Brexit. Και νομίζω ότι το χρονομέτρησα, μίλησα 40 λεπτά, όπως έχω κάνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας γιατί όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν το συζητάμε, αλλά και το λόγο για τον οποίο πιστεύουμε, και συγκεκριμένα πιστεύω, ότι ακόμα και η ενασχόληση με το θέμα, ακόμα και η υποσυνείδητη ενασχόληση με το θέμα, αποτελεί μια πολύ αρνητική συνεισφορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έκανα μια ολόκληρη ομιλία γι' αυτό. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος της Corriere della Sera ήταν εκεί, την άκουσε. Μετά μου ζήτησε να κάνουμε μια συνέντευξη. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβει ο κόσμος πώς λειτουργεί τη σήμερα ημέρα μια μερίδα του τύπου. Στη συνέντευξη αυτή, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα και πάρα πολύ ευχάριστη, κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος μου έθεσε το ερώτημα. Κύριε Βαρουφάκη, μου λέει, αν οι εταίροι μας απορρίψουν κάθε μία, όχι κάποιες, κάθε μία από τις προτάσεις σας, πώς θα αντιδράσετε εσείς?
Του λέω, κοιτάξτε, αυτό που μου λέτε είναι ανεδαφικό, γιατί ήδη έχουν αποδεχτεί πολλές από τις προτάσεις μας. Λέει, ναι, καλά. Ας το θέσουμε υποθετικά. Εάν απορρίψουν την κάθε μία, άλλη μία φορά, τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Μια κάνουμε παρένθεση εδώ. Σε μια άλλη συνέντευξη που είχα δώσει, όταν είχα πει αρνούμε να μιλήσω υποθετικά για την περίπτωση του Brexit, ξέρετε τι τίτλος είχε πει. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών αρνείται να συζητήσει τα σχέδιά του για τον Brexit. Ο κύριος Σόιμπλε δεν μου είχε επιτεθεί ποτέ. Και προφανώς δεν το έκανε σήμερα. Ο κύριος Σόιμπλε πράγματι έθεσε ένα ερώτημα για το οποίο ζητούσε πληροφορίες. Νομίζω ότι η απάντησή μου τον κάλυψε, αλλά θα πρέπει να τον ρωτήσετε και εκείνον για να σας πει ο ίδιος σε ποιο βαθμό καλύφθηκε από την απάντησή μου. Γενικότερα θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας έχει ως υπαριθμόν έναν προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης. Έχουμε υποσχεθεί στους εταίρους μας ότι δεν θα κάνουμε τίποτα το οποίο να έχει αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και γι' αυτό θα δείτε ότι και στις εξαγγελίες μας για την ανθρωπιστική κρίση, για την ουσιαστικά καταπολέμηση της απόλυτης φτώχειας στη χώρα μας, που είναι προϊόν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό της αποτυχίας των προηγούμενων 5 ετών να θέσουν τέρμα στην αυτοτροφοδοτούμενη κρίση χρέους ύφεσης. Δεν νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα εδώ και τώρα είναι το τι θα γίνει με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό ή καινούριο. Στα πλαίσια της τελευταίας συνεδρίασης είχαμε κάποια συμπεράσματα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Τώρα περιμένουμε τα συμπεράσματα της Τρόικας. Ποια είναι η αποτίμηση όμως? Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του Eurogroup έχει δώσει ουσιαστικές απαντήσεις. Είναι θέμα της Τρόικας, το έχει γράψει. Οι Έλληνες πρέπει να υλοποιήσουν όλα αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί. Δεν μπορούν να κάνουν μεμονωμένες αλλαγές, αλλαγές οι οποίες δεν έχουν συμφωνηθεί από κοινού με την Τρόικα. Έχουμε ακούσει όμως από την Αθήνα κάποιες απόψεις για δημοψηφίσματα, για εκλογές. Τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε να σας πω, στην Ευρώπη έχουμε την ελευθερία του λόγου και των απόψεων, οπότε δεν θα απαντήσουμε εμείς για το αν θα κάνουν δημοψήφισμα οι Έλληνες ή όχι.